Πέσαμε. Τον ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, Κύριε φύλατε εις πολλά. Δημητρίου του Μυροβλήτου, ούτην μνήμην επιτελέσαμεν. Το Αγίου ενδόξου μάρτυρος, Νέστορος, μαθητού και φίλου του Δημητρίου και της Αγίας Πρόκλας, σύζυγου Ποντίου Πιλάτου, όν την μνήμην επιτελούμε και πάντων στον Αγίον. Ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Καθίστε. Βρείτε θέση. Κι άλλο έχουμε. Έλα πάρα. Το πρώτο που νομίζω ότι πρέπει να πούμε όλοι μαζί σήμερα, χίλια ευχαριστούμε στο Θεό για όλη αυτήν την ομάδα των παιδιών που μας έστειλε ξανά σήμερα. Και νομίζω ότι λίγες εκκλησίες θα μπορούσαν σήμερα να απολαύσουν τόσο υπέροχη ψαλμωδία. Ευχαριστώ τα παιδιά που ήρθαν και τα αγόρια και το κοριτσάκι μας, υπέροχοι, 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 υπέροχοι. Είναι πρωτοψάλτρια στην Αθήνα. Αλλά μπαδάρισα, ε. Και οι άλλοι που είναι και αυτοί κάποιοι πρωτοψάλτες, ευχαριστώ όμως και τους δικούς μου ψάλτες, τους δικούς μας ψάλτες, που τόσο πολύ με αγάπη τους υποδέχτηκαν και ψάλαν όλοι μαζί. «Για φανταστείτε», έλεγε ο Παπαφώτης, όταν άκουγε ωραία ψαλμωδία. «Για φανταστείτε», έλεγε ο Παπαφώτης, «τι ωραία που ψάλουν οι άγγελοι». Και μόνο γι' αυτό αξίζει να βρεθούμε στον Παράδεισο. Και εκεί ψάλουν μέρα, νύχτα, μέρα, νύχτα, μέρα, νύχτα, μέρα, νύχτα, μέρα, νύχτα, μέρα, νύχτα, μέρα, νύχτα. Και δοξάζουν και υμνούν τον Θεό και γεύονται την Βασιλεία των Ουρανών. Γεύονται τέτοια και τόσα και πράγματα και καταστάσεις που όταν τα είδε ο Απόστολος Παύλος, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Τι είδες, του λένε. Είδα τέτοια πράγματα που δεν μπορώ να τα πω με λέξεις. Ούκ εξών ανθρώπων λαλείστε. Δεν μπορεί να τα πει κανένας. Και παραπάνω τι είδες. Δύο λέξεις υπέροχες, υπέροχες. Το ένα ουσιαστικό και το άλλο επίθετο. Άρρητα ρήματα. Αυτά που δεν μπορούν να λεχτούν. Έτσι είναι εκεί πάνω. Και εμείς αντί να κοιτάμε πάνω, άλλωστε άνθρωπος η λέξη που μας έβγαλε από τη γέννηση, τη δημιουργία, η λέξη άνθρωπος τι σημαίνει. Αυτός που κοιτάει πάνω, άνω θρόσκων, αυτός που κοιτάει πάνω. Εμείς δεν κοιτάμε πάνω, όμως κάτω κοιτάμε. Κάτω. Να γευτούμε πράγματα υλικά. Τα γευτούμε, να τα γευτούμε, να τα γευτούμε. Τούτο, εκείνο, το ένα, το άλλο. Και άμα χρειαστεί να κλέψουμε, να δικήσουμε. Όχι, 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 πρέπει να μαζέψω, λέει, λεφτά. Σαν τον άφρονα πλούσιο
που μάζεψε και εκείνο το βράδυ του κάνει τουκ 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 ο άγγελος και του είπε άφρον άφρον, ανόητε ανόητε, ταύτη τη νυχτή, αυτήν τη νύχτα, την ψυχή σου απαιτούσι απεσού. Σπάρω την ψυχή. Αητήμα σας, τι νιέστε. Τι νος είναι. Αντεντε, τι τα κάνεις. Γι' αυτό και βλέπετε και όσο γεράζουμε οι άνθρωποι, γεράζουμε, βάζω κι εγώ τώρα μέσα. Έτσι είναι κόρη μου. Τώρα πλέον έχεις γέρο πατέρα. Ήταν κάποτε όταν το γνώρισες, όταν το γνώρισες ήταν νέος. Τώρα τον έκανες και παππού, τέλος. Νιώθει παππούς τώρα. Όταν λοιπόν γεράζει, μειώνονται και οι δυνατότητες να φάει, να πιει, να γλεντήσει. Λίγο χόρεψα προχθές, πόναγαν τα πόδια. Μετά λέω, τι θα θες, τι θα θες. Γι' αυτό λοιπόν, ας σας αρέσουν τα αστεία, τι τα θες, λέω. Κοίτα πάνω έχει, πού, χορός των Αγίων και των Αγγέλων. Χορός των Αγίων και των Αγγέλων. Και κάτω, 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 νομίζουμε ότι και κάτω έχει γλέντια. Όχι, δεν έχει. Είναι παγίδες αυτά που μας βάζει στο μυαλό. Μου λέει ένας μια μέρα, παπά που ζού και θα έχει στο παράδεισο. Του λέω, όχι. Άλλα όργανα έχει που παίζουν. Άμα δεν έχει μπουζούκι, εγώ θέλω να πάω κάτω. Του λέω, πήγαινε να δεις αν έχει εκεί και να μου πεις μετά. Εκεί λέει, εκεί, το λένε όλοι οι πατέρες, κυρίως ο Άγιος Μακάριος, ο Αιγύπτιος, ασκητής μεγάλος που του τα είπε όλα ο Θεός τι είναι. Εκεί κάτω. Τι κάνετε, βρήκε λέει στο δρόμο, όπως προχωρούσα, λέει, βρήκα μια νεκροκεφαλή. Δεν σας το έχω πει αυτό ποτέ. Βρήκε, λέει, μια νεκροκεφαλή. Και τη σταυρώνει και λέει, Θεέ μου, θέλω να μου μιλήσει. Θέλω να μιλήσω. Λέει, ποιος είσαι. Ήμουνα, λέει, ιερέας των ειδώλων. Χα, λέει, ωραία, τώρα θα μάθουμε εδώ. «Πού είσαι» του λέει τώρα. «Εκεί» λέει «που θύμιαζα όλη μου τη ζωή, τα διαβόλια». «Και πώς είναι» του λέει «εκεί». «Εκεί» λέει «κανένας δεν βλέπει και δεν ακούει κανέναν». «Μαυρίλα καταχνιά δεν βλέπεις πρόσωπο κανενός». «Ζεις το μαρτύριο της απόλυτης μοναξιάς». Σε αντίθεση με τον Παράδεισο, που όλοι είναι μαζί. Όλοι είναι μαζί. Άγγελοι, αρχάγγελοι, προφήτες, απόστολοι, μάρτυρες, όσοι, άντρες, γυναίκες. Σε μια απέραντη και απόλυτη χαρά, τι λέει η ακολουθία. Κατάπεμψον αυτήν, εις τόπον νοερό, χλωερό, ένθα ουκέστη λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και παραπάνω, ο χορός των αγγέλων, που υμνεί συνεχώς το Θεό. Αυτό είναι εκεί και τ' άλλο είναι εκεί. Και τι λέει κάνεις, λέει συνέχεια, βασανίζομαι με τη σκέψη, βασανίζομαι με την ψυχή ότι δεν έκανα τίποτα για να είμαι κοντά στο Χριστό. Αυτό με βασανίζει. Αυτό το βάσανο της απόλυτης μοναξιάς. Και του λέει τα μνημόσυνα, ακούστε τώρα για τα μνημόσυνα. Τι κάνουν, λέει, τα μνημόσυνα.
μας δίνουν λίγη αναψυχή, σαν να έρχεται, λέει, ένα αεράκι δροσούλας και να μας δροσίζει και να βλέπουμε λίγο, λέει, ο ένας την ψυχή του άλλου και να ακούμε μακρόθεν, λέει, τη δοξολογία του Θεού. Βεβαίως, υπάρχουν περιπτώσεις πολλής προσευχής από τους ανθρώπους που έμειναν πίσω για τους ανθρώπους που έφυγαν, που τόσο πολύ συγκινήθηκε ο Θεός από τις προσευχές και από τις ελεημοσύνες. Γιατί κάνουμε ελεημοσύνη για τις ψυχές των ανθρώπων που έφυγαν? Γιατί έχουμε πολλές περιπτώσεις, έχουμε περιπτώσεις, λάθος το πολλές, το λίγες το ξέρει ο Θεός, που τους πήρε από την κόλαση στον Παράδεισο για τις δικαιοσύνες αυτών που προσευχήθηκαν. Αλλιώς δεν θα είχαν νόημα τα μνημόσυνα. Πάμε λοιπόν να πάμε κοντά στο Χριστό και βλέπετε στο σημερινό Ευαγγέλιο τι έκανε ο Χριστός. Όρμηξαν, λέει, όλοι και τον συνέθλιβον, δηλαδή πήγαν κοντά του και τον μαζεύανε. Και όμως πήγε και μια γυναίκα που είχε ακατάσχετη αιμορραγία σε όλη της τη ζωή και τον ακούμπησε λίγο στην άκρη από το ρούχο του. Μόνον αυτήν κατάλαβε ο Χριστός ότι πήρε χάρη. Όλοι οι άλλοι στεγνοί πήγαν, θεόστεγνοί έφυγαν. Και το φώναξε. Κάποιος, λέει, με άγγιξε, κάποιος με άγγιξε, κάποιος με άγγιξε, λέει ο Χριστός. Η όχλη συνθλίβουσίσαι, του λένε οι μαθητές, η όχλη σε συνθλίβουν και σε ρωτάς ότι κάποιος σε άγγιξε. Κατάλαβα, λέει, ότι έφυγε δύναμη από πάνω. Κατάλαβα ότι έφυγε δύναμη. Για αυτήν που στα μάτια των άλλων θα ήταν η πιο ταλέπορη γυναίκα, αυτήν την ταλέπορη δέχτηκε ο Χριστός εκείνη την ώρα να πάρει τη χάρη και την ευλογία του. Και βέβαια και στο επόμενο βήμα που πήγαινε στην κόρη του Ιάιρου. Και ενώ γίνονταν αυτά και ο διάλογος και ο κόσμος και να μην μπορούν να προχωρήσουν, δεν τα περιγράφει έτσι το Ευαγγέλιο, αλλά έτσι τα λέει ότι έγινε. Και καθυστέρησε και στέλνει έναν άνθρωπο ο Ιάιρος και λέει, μη σκύλε τον διδάσκαλο, μη τον βασανίζετε, άστον, πέθανε το κορίτσι. Και λέει ο Χριστός, δεν πέθανε, αλλά κοιμάται και καταιγέλουν αυτόν. Πόσο εύκολα τον Χριστό μας τον κορόιδευαν, καταιγέλουν, τον κορόιδευαν, που είπε ότι κοιμάται. Και ο Χριστός πήγε εκεί και με μια φράση υπέσε γύρω, σηκώθηκε. Και τι κάνει ο Χριστός μετά? Εδώ είναι αιρεσής ο Χριστός, η ταπείνωση, η άκρα ταπείνωση. Μηδενή, μηδένη πείτε, μη το πείτε σε κανένα. Μπορεί να κάναμε εμείς μια Ανάσταση. Ευαγγελάτος, Χατζη Νικολάου, πώς τις λένε τις άλλες, Σκορδά. Έχει κάτι καινούργιες τώρα, δεν πρόλαβα να τις μάθω. Συγχωρέστε, μη με αδιάβαστο σε αυτό. Δεν τις έμαθα. Όλοι θα ήταν εδώ, ποιος τους ανέστησε? Ωρικ να ήταν ο Παπαχρίστος. Μηδενή, μηδέν είπετε. Μη πείτε σε κανένα. Ανάσταση και ενός πλούσιου που θα μπορούσε να κάνει και πιο πολύ διαφήμιση. Όσο και να πεις, το έχουν αυτοί. Όσο πιο πλούσιος είσαι, τόσο κατευθείαν. Κατευθείαν η Σκορδά θα τρέξει πρώτη. Αυτά
μπορούμε να ζήσουμε κοντά στο Χριστό μας. Αυτά. Αυτά. Και όμως εμείς, είπαμε, κοιτάμε κάτω. 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 Λες και δεν θα φύγουμε από εδώ. Λες και εδώ θα είμαστε για πάντα. Λες και από εδώ θα πάμε με σφραγισμένο το διαβατήριο στον Παράδεισο. Όχι. Θέλει 2-3 απλά πραγματάκια. Ταπείνωση, αγάπη, υπομονή, υπομονή, αγάπη, ταπείνωση. Ταπείνωση, αγάπη, υπομονή. Νάτος ο Παράδεισος. Ξουκ, φεύγουμε από το διάολο. Αλλιώς, μας την έχει στημένη. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο είμαι πέρα στη Σαρακίνα. Αυτό το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή και Σάββατο, το απόλαυσα, το απόλαυσα, το απόλαυσα. Μου ήρθαν, πώς το κανόνισαν, μόνο παιδιά, νέοι, δεκάδες. Δεκάδες. Γέμισε η αγκαλιά μου από την νιώτη τους. Είμαι εκεί και σας περιμένω. Πώς λένε διαφήμιση, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Η αγκαλιά του Θεού είναι πάντα ανοιχτή όμως. Τρόμαξε, καλά κάνε. Μπάστε καταλάβει ο Πασχαλάκος, γιατί αλλιώς. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά. Όποιος με θέλει στο τέλος να μείνει, σύντομα όμως, γιατί πρέπει να πάω σε μια κηδεία. Α, έχουμε. Λέγεται ο Μέγα Νεύρατο.